συναγωνίστη να σας ενημερώσουμε για το τι συζητήθηκε. Καταρχάς, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον αντιπρίτανη οικονομικών, τον κύριο Φίδα. Ουσιαστικά εκφράσαμε την εναντίωση, την καταδίκη των φοιτητικών συλλόγων που εκπορεύεται μέσα από τις ίδιες μας αποφάσεις σχετικά με την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο κάμπους, ότι χρησιμοποιείται προσχηματικά και στείνεται ένα σκηνικό το οποίο στόχο έχει να νομιμοποιήσει την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, να περιφρουρήσει την επιχειρηματική λειτουργία η οποία πραγματοποιείται μέσα στο Απιθύτα και να προετοιμάσει εν τέλει το έδαφος για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ο αντιπρίτανη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις Βρετανικές αρχές εξακολούθησε να αναπαράγει τις δικαιολογίες περί ομάδων οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση, όπως δηλώσαμε, με το φοιτητικό κίνημα και την δράση του, και πως χάρη αυτών των ομάδων βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις μέσα στο Απιθύτα για να περιφρουρήσουν τάχα μου την εγκατάσταση της νέας βιβλιοθήκης. Του αποδείξαμε με απτό τρόπο πως η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, επικαλούμενη το λόγο αυτό, μόνο προσχηματικά βασικά δίνεται. Αυτό το οποίο αναφέραμε στη συνέχεια είναι ότι η παρουσία και η ένταση της καταστολής μέσα στα πανεπιστήμια στόχο έχει να συνοδεύσει τις αντικπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Έγινε μια συζήτηση σχετικά με το νόμο πλαίσιο. Ο ίδιος ο αντιπρίτανης είπε ότι ενώ δεν έχει δημοσιευθεί και κατατηθεί ακόμα, οι Βρετανικές αρχές σε πρώτη φάση θα εναντιωθούν με την όποια ενοποίηση γίνει στο Απιθύτα. Και του είπαμε χαρακτηριστικά για την συζήτηση που ανοίγει σχετικά με την ενοποίηση ξενόγλωσσων τμήματων. Η απόφαση της συγκλήτου αναφέρει σε πρώτη φάση ότι η Βρετανία δεν θα το δεχθεί. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε εμείς να παλεύουμε απέναντι σε όποια συγχώνευση, σε όποια κατάργηση τμήματων. Σχετικά με τον υπόλοιπο νόμο πλαίσιο που μιλάει για ακόμα περαιτέρω διείσδυση των επιχειρήσεων μέσα στις σχολές, για ακόμα μεγαλύτερη πρόσδεση με την αγορά εργασίας, ο ίδιος επικαλέστηκε την ανάγκη να γίνουν αυτές οι αλλαγές χάρη στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτές αποτελούν ευρωνησιακές οδηγίες, οπότε δεν μπορεί να είναι δική του επιλογή αν θα εφαρμοστούν ή όχι. Βάλαμε ξεκάθαρα το ζήτημα των δικών μας των αναγκών που καμία σχέση δεν έχουν με αυτά τα νομοσχέδια. Το ζήτημα ότι τα πανεπιστήμια μας δεν έχουν ανάγκη από αστυνομικές δυνάμεις, αλλά από καθηγητές, από βιβλία, από χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών μας. Σχετικά με τα βιβλία που άνοιξε μια συζήτηση σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πλέον δεν θα υπάρχουν έντυπα εγχειρίδια, ο ίδιος επικαλέστηκε το γεγονός ότι θα πρέπει να βολευτούμε με τα ηλεκτρονικά. Το γεγονός δηλαδή ότι οι φοιτητές πλέον δεν θα παίρνουν τα συγγράμματά τους και ότι αυτή η κατεύθυνση θα ενισχυθεί, χαιρετίζεται από τις Βρετανικές αρχές. Και σχετικά με την πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτό που υπόθηκε είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον νόμο, θα εγκατασταθούν οι δυνάμεις της πανεπιστημιακής αστυνομίας μέσα στο κάμπους. Ωστόσο, αυτό που του καταδείξαμε ακόμα μια φορά είναι ότι θα βρουν απέναντί τους την οργανωμένη δράση των φοιτητικών συλλόγων μέσα από τα όργανά μας, μέσα από τις δραστηριότητες οργανωμένα και συντονισμένα. Θα βάλουμε μπροστά τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας ανάγκες κόντρα στην καταστολή η οποία εντείνεται μέσα στο κάμπους, όλο ένα και περισσότερο. Ευχαριστώ.